Λοιπόν, αυτή η σελήνη στο Σκορπιό φαίνεται δουλεύει καλά σε σένα, κυρία μου. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Και περιμένω να ακούσω, Γεωργία μου, σήμερα πού θα με κατατάξεις. Είμαι η στάρ Ελλάς του ζωδιακού στο θέμα που θα συζητήσουμε. Είμαι η μη Ελλάς, πρώτη αναπληρωματική, δεύτερη αναπληρωματική. Δουλεύει διαφορετικά ό,τι και να πεις, θα το δεχτώ, με τις γυναίκες και τους άντρες. Γιατί για να πούμε για έναν άντρα εραστή, θα επικεντρωθούμε κυρίως στο σεξ, άντα και στη συντροφικότητα. Η γυναίκα είναι πιο πολύπλοκη, οπότε λειτουργεί διαφορετικά όταν είναι μέσα σε μια σχέση σοβαρή, διαφορετικά όταν είναι ελεύθερη, διαφορετικά όταν είναι μητέρα, οπότε έχουμε να κάνουμε με πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η γυναίκα εγώκερος είναι μια γυναίκα φωτιά, μια γυναίκα που στο σεξ μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά όταν παντρευτεί την πιάνει το συντηρητικό της. Και γίνεται μανούλα. Οπότε καλύτερα να μένει ανήπαντρη. Από μία έννοια, ναι. Νομίζω ότι όταν είναι ελεύθερη είναι πιο πολύ ο εαυτός της. Και πολλοί μπορεί να πούνε, α, παντρεύτηκα μια εγώκυρο και είναι συντηρητική, δεν κάνει τόνα, δεν κάνει τα άλλο, αλλά η εγώκυρο σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, τι παράδειγμα θα δώσω στο παιδί μου. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται, έτσι. Οπότε πρέπει να, όταν συζητάμε για γυναίκες εγώκερους, επειδή έχουμε και πολλές σήμερα εδώ γύρω-γύρω. Τρεις. Σύνολο. Ναι. Λοιπόν, να βλέπουμε την εγώκυρο πουγού, προγάμου και μουγού, μετά γάμου, έτσι. Και αυτή εγώ και η Γεωργία μου που έχουμε εδώ, τι είναι, μουγού ή πουγού. Κάποιοι είναι πουγού, άλλοι είναι μουγού, είναι διάφοροι εγώκεροι. Για να λοιπόν, τις δούμε άλλο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή, διότι σου είχα πει, είχαμε πει και είχαμε δηλώσει ότι θα πούμε σήμερα και αυτά πράγματα, όπως το ποιο ζώδιο βγάζει συχνότερα τις γυναίκες πόρνες. Όχι, πες μου, πριν πεις αυτό, δεν είμαστε μια ερωτική εκπομπή. Είμαστε ακραία ερωτική εκπομπή. Είναι μια λιονταρίνα από εδώ, μια σκορπίνα από εκεί. Ο Τσίγκος Σταύρος με οροσκόπο Σκορπιό. Δηλαδή, πόσο ναι. πιο ερωτικό να είναι το άρωμα Ελλάδας. Μια λιονταρίνα με σελήνη στο Σκορπιό, μια Σκορπιός φτάνει. Δηλαδή, δεν θέλουμε άλλο. Πρέπει να φέρουμε κάποιον να μας βύσει εδώ πέρα, έτσι. Ναι, ναι. Κανέναν υδροχό με 100 υδροχώους, έτσι να μας ρίξει λίγο πάγο. Λοιπόν, για πες για την γυναικεία πορνεία, λοιπόν. Τι... Παραδόξως δεν θα το πιστεύεις. Αλλά... Δηλαδή, ποια είναι ποιο είναι το ζώδιο. Το ζώδιο που πιο συχνά ρέπει προς την πορνεία είναι οι γυναίκες κρύοι. Και είναι περίεργο γιατί στις γυναίκες. Περιμένεις να ακούσεις άλλο ζώδιο. Ναι. Περίμενα να ακούσω κάτι σε σκορπιό, κάτι σε δίδυμο. Σε λέοντα, κάτι σε υδροχό, σε ψάρι, έτσι, αυτούς που θεωρούμε πιο. Περιέργως όμως, οι γυναίκες κρύοι είναι και αυτές, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που παντρεύονται και μένουν όλη τους τη ζωή με τον ίδιο άντρα. Οι κρυαρίνες. Ναι. Έχουμε λοιπόν έχουμε ακραίες συμπεριφορές στις κρυαρίνες και αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν είναι, θα σου πω γιατί. Γιατί η γυναίκα κρυός θεωρεί το σεξ, καταρχάς όλοι οι κρύοι να ξέρεις ότι κάνουν σεξ κυρίως με τον εαυτό τους ή για τον εαυτό τους. Έτσι. Τους αρέσει το σεξ, αλλά είναι αρκετά εγωκεντρική για να δουν και την άλλη πλευρά πολλές φορές. Άρα, όταν πάνε στο κρεβάτι, λένε θέλω να ικανοποιηθώ. Αυτό είναι προς τιμήν τους, βέβαια, γιατί οι περισσότεροι πάνε για να δείξουν ότι στον άλλον τι καλός εραστής είναι, τι καλλιερωμένοι είναι, να τους χαϊδέψουν τα αυτιά για να τους κολακέψουν και να κερδίσουν κάτι. Ο κρέος δεν έχει υποκρισία, λέει: εγώ ήρθα εδώ για να ευχαριστηθώ, φίλε. Το έχεις, καλώς. Δεν το έχεις, παράταμε. Όμως έχουν και μια νοοτροπία ότι επειδή εγώ, μένα το σώμα μου αξίζει και δεν το δίνω τσάμπα. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο. Θα το πάρεις, αλλά θα το χρυσοπληρώσεις. Θα το χρυσοπληρώσεις ή να το φροντίσεις. Άρα, είμαι σε ένα γάμο όπου ο άντρας μου πρέπει να μου δίνει τα βασικά και κάτι παραπάνω από τα βασικά, δηλαδή να έχω και το κομμωτήριό μου, να έχω και το ένα μου, να έχω και το άλλο μου και τη διασκέδασή μου και τη βόλτα μου. Διαφορετικά, αν δεν μπορείς να μου το δώσεις αυτό, φίλε, εγώ θα το πάρω μόνο μου με ένα άλλο τρόπο που μπορώ να το πάρω. Έχουν ακραίες συμπεριφορές οι γυναίκες κρύοι στο κρεβάτι. Μπορούν να φτάσουν ό,τι στάδιο μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, μπορεί να βρούμε από την τελείως συντηρητική κρυό, την οικοκυρά που όλες τις κατηγορεί γιατί γύρω τους είναι τσουλάκια, ας πούμε, το γνωστό. Δηλαδή, άμα βρεις μια στο λεωφορείο που θα πει: κοίτα αυτή πώς είναι ντυμένη, εσύ την τροπή της, ας πούμε, μπορεί να είναι κρυό. Η κρυά θα είναι κρυό. Και η άλλη που είναι ντυμένη έτσι. Δεν φαντάζομαι νέα κοπέλα τώρα να πει τέτοιο πράγμα. Και η άλλη που είναι ντυμένη έτσι και προκαλεί να είναι επίσης κρυό. Λοιπόν, είναι προκλητικές γυναίκες, γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Νομίζουν οι άντρες ότι είναι στόχοι οι γυναίκες κρύοι, αλλά στην πραγματικότητα οι γυναίκες κρύοι αυτές βρίσκουν το στόχο τους. Δηλαδή, ντύνονται έτσι και προκαλούν ώστε να φαίνεται ότι είναι εύκολα θύματα, αλλά στην πραγματικότητα. Ενώ όλοι οι άντρες κοιτάνε τις γυναίκες κρυούς, η γυναίκα κρυός στοχεύει στον άντρα που θέλει αυτή. Λοιπόν, είτε ακραία συντηρητική είτε ακραία προοδευτική, η γυναίκα κρυός συνήθως κάνει έρωτα με τον εαυτό της. Έτσι, ο άλλος είναι το μέσον ή το όργανο το οποίο χρειάζεται για να ικανοποιηθεί. Αλλά μπορεί να ικανοποιηθεί πάρα πολύ καλά και μόνη της, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για αυτό το λόγο λοιπόν θα λέγαμε ότι ως αμαζόνες του ζωδιακού, τους άντρες τους έχουν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Έτσι, τους έχουν λίγο από κάτω.
με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή είναι αυτές οι οποίες είναι κυρίαρχες σχεδόν πάντα στις σχέσεις. Εκτός αν βρούνε κάποιον που να μπορεί να τις δαμάσει. Οι κριαρίνες είναι ένα άγριο άλογο. Αυτές δεν θέλουν άντρα, θέλουν θηριοδαμαστή. Ναι, αλλά επίστεψε με πάρα πολλές κριαρίνες που είναι τσαμπουκαλούδες και διώχνουν τον ένα και διώχνουν τον άλλον, βρίσκουν κάποιον που τους χώνει ένα χαστούκι και κάθονται γατάκια. Βρίσκουν το μάστορά τους. Ναι. Κάποια στιγμή. Γιατί θεωρούν ότι αν καταφέρει ο άλλος να τις δαμάσει, να τους φορέσει το χαλινάρι, του αξίζει να τις έχουν. Αν δεν καταφέρει, του αξίζει να τον έχουν αυτές όπως τον θέλουν και να τον ξέρουν από τη μύτη. Άκου, Εύα Νομισματίδου, τι λέει η Γεωργία Κουμπούνη για σένα. Η Εύα είναι πάρα πολύ καλό παιδί, καλά έχει και Σκορπιό, είναι άλλη εξαιρετικό ιστορία. Εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, οι ταυρίτσες τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο από τις κριαρίνες. Είναι γυναίκες απόλυτα εξαρτημένες. Χωρίς άντρα θεωρούν τον εαυτό τους μισό. Σχεδόν όλες οι ταυρίνες έχουν από την ώρα που θα γεννηθούν στο μυαλό τους το γάμο. Και αν το βγάλουν Αφροδίτη. Και αν το βγάλουν από το μυαλό τους, γίνονται οι απόλυτες γεροντοκόρες που δεν θέλουν να τσαγγίζουν. Δηλαδή, δεν θα δούμε εύκολα μια γυναίκα ταύρο να πηγαίνει στο επίπεδο του «Είμαι μια ελεύθερη γυναίκα, έχω όποιον θέλω, περνάω όπως γουστάρω και χαίρομαι το σεξ». Είναι πιο συντηρητικές οι γυναίκες. Είναι συντηρητικές και θα πάνε και αυτές στα άκρα, αλλά με ένα άλλο τρόπο. Ή θα είμαι στο γάμο ή στη σχέση, κυρία. Και δεν θα αποτολμάει να πει κανείς τίποτα για μένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες τα βρένα να είναι κυρίες. Ή θα είμαι μόνη μου. Δεν σε έχω ανάγκη. Γιατί θα είμαι πάλι κυρία. Δεν θα με εκμεταλλευτείς εσύ με τον Α ή τον Β τρόπο. Βέβαια, αν πέσουμε στη γυναίκα ταύρο, αν πέσουμε σε αυτήν που δεν θέλει, εντάξει, οκ. Okay. Αν πέσουμε σε αυτή που θέλει, είναι μια θερμή γυναίκα που δυστυχώς δεν. Που θα βγάλει την πορεία ερωτική της πλευρά μόνο εκεί που την παίρνει. Δηλαδή. Εάν δει ότι ο άντρας που έχει απέναντί της θέλει, τη θέλει λίγο πιο βιτσιόζα, θα το βγάλει. Αν δει ότι δεν τη θέλει έτσι, θα είναι η γυναίκα, σύζυγος, μανούλα, σου μου. Μεταμορφώνεται δηλαδή, προσαρμόζεται στις καταστάσεις. Ανάγκες ενός άντρα, του άντρα που γουστάρει, ή που αγαπάει, ή που παντρεύεται, ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ένα μείον για τις ταυρίνες και την ερωτική του ζωή, πρέπει να σου πω. Γιατί κάνουν πάρα πολλές υποχωρήσεις. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, υπάρχει και η ταυρίνα η οποία παντρεύεται στα 18, κάνει 3-4 παιδιά και στα 40 βαράει μπιέλα και βγαίνει έξω και ψάχνει γεραστή. Είναι λίγο σπάνιο φαινόμενο, αλλά συμβαίνει και αυτό. Γενικά είναι θερμές γυναίκες. Στην πραγματικότητα δεν τους αρέσουν τα ακραία πράγματα. Τους αρέσει το φυσιολογικό γλυκό σεξ με το κεριά, τα κρασιά, το καλό φαγητό, την ατμόσφαιρα. Είναι αισθησιακές. Ό,τι συνοδεύει την Αφροδίτη. Και λιγότερο άγριες. Το αντίθετο από τις διδυμίνες που ακολουθούν, οι οποίες συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Είναι πολύ λιγότερο θερμές στην πραγματικότητα από τις γυναίκες ταυρίνες, αλλά είναι πολύ πιο παιχνιδιάρες. Και επειδή η γυναίκα δίδυμος κάνει σεξ με το μυαλό, όπως και η ζυγός και η υδροχώος, της αρέσει να πειραματίζεται. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει την Τζέιν και τον Ταρζάν, να ανεβαίνει στους πολυελαίους, να κάνει κατακόρυφα. Και ο άντρας δίδυμος δεν το είναι, είπα στην προηγούμενη φορά. Ναι, αλλά η διαφορά με τον άντρα δίδυμο είναι ότι ο άντρας δίδυμος έχει μια πιο γνήσια σεξουαλικότητα, επειδή είναι άντρας. Δουλεύει και εγκεφαλικά, δουλεύει και σωματικά. Ενώ η γυναίκα δίδυμος δουλεύει, αν δεν έχει μέσα στο χάρτη πολύ καρκίνο, πολύ ψάρι, πολύ σκορπιό, θα δουλεύει εντελώς εγκεφαλικά. Και θα είναι η γυναίκα η οποία θα λέει: θέλω να κάνω αυτό για να δω πώς είναι. Θέλω να κάνω και το άλλο για να δω πώς είναι. Και μερικές φορές δεν έχει και καθόλου όρια. Δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε, και 3, 4 και 5 άντρες. Ειδικά και για τις γυναίκες που έχουν και Αφροδίτη στους διδύμους. Αυτές που έχουν Αφροδίτη στους διδύμους το πάνε στο διπλό. Εκεί είναι. Έτσι, το κακό είναι να έχουν καμιά Αφροδίτη στον κρυό και να μην έχουν όρια τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν παντρευτούν οι γυναίκες δίδυμοι, είναι αρκετά σοβαρές κυρίες, έτσι. Ειδικά αν έχουν και, και ένα καλό οροσκόπο. Αλλά και εκεί, επειδή είναι έξυπνες, θα χειριστούν τον άντρα ανάλογα με τις ανάγκες του. Δηλαδή, ουσιαστικά θα λένε, τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω σεξ με τον άντρα μου, αλλά επειδή ο άντρας μου μπορεί να μου τα φορέσει άμα δεν κάνω, θα κάνω και θα κάνω και το ευχαριστιέμαι. Μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο. Δεν θέλει ο κερατάς να κάνει σεξ. Εγώ θα τον αναγκάσω να κάνει, γιατί τέλειωσε. Θα τον εκβιάσω. Είναι πολύ χειριστικές και γι' αυτό το λόγο, παρότι δεν είναι οι άκρως σεξουαλικές γυναίκες, σέρνουν τους άντρες από τη μύτη και στο κρεβάτι. Μάλιστα. Γιατί έχουν μυαλό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στις καρκινίτσες, οι οποίες είναι γνήσια σεξουαλικές γυναίκες. Έχουν ένα πολύ όμορφο πάθος. Μία τρομερή ανάγκη να γίνουν ένα με τον άλλον. Αυτό το έχουν και οι άντρες καρκίνοι.
τους αρέσει να γίνονται ένα. Δηλαδή είναι μέσα στο σεξ να υπάρχει και το συναίσθημα και ο αισθησιασμός και η γλύκα και, και το παιχνίδι και ό,τι άλλο παίζει μέσα εκεί. Με τη διαφορά ότι η γυναίκα καρκίνος, επειδή είναι ακραία πιο συντηρητική και πάντα έχει και το μαδίστικο, μερικές φορές το χάνει γιατί αφιερώνεται τόσο πολύ σε έναν άντρα, τα κάνει τόσα πολλά για έναν άντρα, τα κάνει όλα σε έναν άντρα, που αυτός δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η γυναίκα το κάνει γιατί έχει τόσο πολύ αγάπη για αυτόν και νομίζω ότι αυτή η γυναίκα είναι λίγο πορνίδιον. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάνε οι γυναίκες καρκίνοι, γιατί όταν ερωτεύονται, κάνουν τα πάντα. Όταν παντρεύονται, κάνουν τα πάντα. Οπότε ο άλλος νομίζει ότι αυτή έτσι είναι. Α, καλά, εντάξει. Ή άλλες φορές πάλι, επειδή έχουν πάθει και έχουν μάθει, πάνε στο ακριβώς αντίθετο. Το παίζω μαμά, κυρία, δεν κάνω, δεν δείχνω, δεν ράνω. Όλα αυτά τα ζώδια, οι ταύροι, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι που είναι πιο συντηρητικά και έχουν πιο πολύ στόχο το γάμο από τα υπόλοιπα, μπορεί να παίξουν ρόλους και να εγκλωβιστούν σε ρόλους που δεν είναι ο εαυτός τους. Η γυναίκα καρκίνος είναι μια άκρος ερωτική γυναίκα, την ενδιαφέρει να κάνει σεξ, την ενδιαφέρει να γίνεται ένα με τον άλλον, την ενδιαφέρει να έχει οργασμό, την ενδιαφέρουν όλα αυτά. Και μου αρέσει γιατί μπορεί να συνδυάσει αρκετά καλά και το ρόλο της ερωμένης και το ρόλο της συζύγου. Δηλαδή από τη μία να σου φτιάχνει το ωραίο στο φαγάκι, το μεσημέρι και το βράδυ να σου έρχεται με τα νεγκλιζέ της, τις αντιέρες της και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να σε αφήνει άφωνο. Τώρα, αν ένας άντρας βέβαια τη γυναίκα καρκίνο δεν μπορεί να την εκτιμήσει και αυτό που βλέπει δεν το εκτιμά και δεν το σεξουαλικά δεν ανταποκρίνεται, είναι σίγουρο ότι αυτή τη γυναίκα θα τη χάσει. Και ας είναι μια γυναίκα πάρα πολύ πιστή. Τώρα, οι λιονταρίνες. Είδες, δεν μιλάω τόση ώρα για να φτάσουμε στο λιοντάρι γρήγορα. Ναι, οι λιονταρίνες θεωρώ ότι είναι η χρυσή τομή της σεξουαλικότητας. Γιατί? Γιατί είναι γυναίκες πάρα πολύ σεξουαλικές, που μπορεί όμως να είναι και πάρα πολύ κυρίες. Δηλαδή, καταρχάς για τη γυναίκα λέοντα δεν παίζουν τα ταμπού του τύπου «Α, τώρα παντρεύτηκα, πρέπει να είμαι καλό κορίτσι, δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο». Ούτε «Είμαι ελεύθερη, τα κάνω όλα». Άρα, όχι, δεν σκεφτόμαστε ναι, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει αν είμαστε ελεύθερες ή παντρεμένες. Ό,τι είναι να κάνεις, κάνω ό,τι εγώ γουστάρω. Ο άλλος πρέπει να το δεχτεί. Γιατί αν δεν δεχτεί τη σεξουαλικότητά μου, δεν τον θέλω. Δεν με ενδιαφέρει να είναι μαζί μου. Και εμένα μου αρέσει το κρεβάτι να χαίρομαι, όπως μου αρέσει να χαίρομαι σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Και είναι και εφευρετικές, είναι και συνεχώς έχουν διάθεση. Είναι γυναίκες με πάθος. Και επειδή είναι και πολύ λαμπερές, είναι γκλάμουρ, είναι και οι γυναίκες που θα ντυθούν, θα βγουν, θα στολιστούν και θα λέει ο άντρας που τις έχει δίπλα του, κοίτα ρε τι κυκλοφοράω. Τώρα, είναι η αλήθεια ότι οι γυναίκες λέοντες είναι πιο καλά να παντρευτούν μετά τα 25. Πιο πριν είναι λίγο επίφοβο. Επίφοβο γιατί είναι λίγο τσαρές να πειραματίζονται και κάνουν πολλές βλακίες. Και δεν ελέγχουν και λίγο τη σεξουαλικότητά τους. Γι' αυτό είναι και καλό να παντρεύονται κιόλας, γιατί μέσα στο γάμο μπορούν να εκτονώσουν τη σεξουαλικότητά τους. Ενώ έξω από το γάμο θα κάνουν τη βλακία τους κατέβει στο κεφάλι. Βέβαια, υπάρχει και το παράδειγμα Μαντόνα. Να λέμε ότι τα ζώδια της φωτιάς γενικά έχουν μια τάση προς το κερδίζω μέσα από τη σεξουαλικότητα. Δηλαδή, οι λέοντες οι κρύοι περισσότερο, οι λέοντες λιγότερο, οι τοξότες πιο πολύ ακόμα, οι τοξότες και οι κρύοι δηλαδή περισσότερο, θεωρούν την σεξουαλικότητα λίγο ανταλλάξιμη. Η γυναίκα λέοντας δεν έχει αυτό, έχει όμως το ότι κοίταξε να δεις, επειδή εγώ είμαι στα ρούμπα, εάν θέλεις να είσαι μαζί μου, I'm a material girl. Θέλω και το διαμαντάκι μου, θέλω και τη γουνίτσα μου, θέλω τα θέλω όλα. Διότι αν με έχεις κακομοίρα, σιγά κιόλας μη σου κάτσω. Κατάλαβες, κάπως έτσι σκέφτονται. Γεωργία, σε λοιπόν, αποθέωση σήμερα, δεν μπορώ, θα φύγω. Πάμε στις Παρθένες. Θέλω να πω να γελάσω μέσα. Στις Παρθένες, γυναίκες. Στις λοιπόν, γυναίκες Παρθένους. Οι οποίες, πρόσεξε τώρα. Αν δεις ποιες είναι οι γυναίκες Παρθένη, θα πάθεις πλάκα. Είναι η Σοφία Λόρεν. Είναι η Μπιγιονσέ. Είναι γυναίκες πληθωρικότατες. Με τις καμπύλες. Παρεμπιπτόντως με την Μπιγιονσέ, λίγες μέρες διαφορά έχω. Ναι. Είμαστε την ίδια χρονιά με λίγες μέρες, με ένα μήνα νομίζω. Ναι, αυτή όμως βγήκε λίγο πιο πληθωρική από σένα. Πώς είναι αυτή, εγώ καμία σχέση. Λοιπόν, ούτε στο χρώμα. Εσένα σου πήρες, εσύ πήρες πολύ από το ζυγό, γιατί οι λιονταρίνες συνήθως είναι πληθωρικές. Είναι, ξέρεις, ναι. Πιο. Μένα με έχει επηρεάσει οροσκόπος. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή είναι ζώδια της γης, οι γυναίκες Παρθένοι βγαίνουν πάρα πολύ καμπυλάτες. Έχουν αυτά τα σώματα, δηλαδή τα κλεψίθρα με το στήθος, τη μέση, τα σγοφούς που τις κάνει πάρα πολύ σεξουαλικές. Επίσης είναι πάρα πολύ σεξουαλικές. Παραδόξως όμως, αυτό που βγάζουν στους άντρες προς τα έξω ότι είναι καλά κορίτσια και πρέπει να τις βλέπουν σαν αδερφούλες, σαν φιλενάδες. Και εδώ υπάρχει μια τρομερή αντίφαση και μια δυστυχία που, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σεξουαλικό πλάσμα που κανείς δεν αντιλαμβάνεται τη σεξουαλικότητά του.
Είπε στην προηγούμενη εκπομπή, Γεωργία, και να το πούμε τώρα και σε αυτή την εκπομπή, ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απιστίας, εγώ δεν το ήξερα από εσένα, το άκουσα, ναι, το έχουν υπάρχει και οι γυναίκες και οι άνδρες. Που παθαίνεις πλάκα, έτσι. Δηλαδή, και όταν το είπες, έφερα στο μυαλό μου κάποιες καταστάσεις με φίλους, γνωστούς, φίλες, γνωστές. Ναι, και είναι όλοι. Λίγο πολύ όλοι. Ναι. ναι, επειδή λοιπόν ακριβώς αυτή η γυναίκα έχει αυτή την πληθωρική σεξουαλικότητα, την οποία όλος δεν την αντιλαμβάνεται, πολλές φορές μπορεί να πέσει στην παγίδα, να παντρευτεί έναν άντρα αρκετά μεγαλύτερό της, που να είναι μέντορας της, βλέπε Σοφία Λόρεν, ή με έναν άντρα με τον οποίο, ας πούμε, να έχουν πιο πολύ συνεργασία, να δουλεύουν μαζί, βλέπε Beyoncé κτλ. Και το θέμα σεξ να πηγαίνει δεύτερο και τρίτο και τέταρτο στη σχέση τους. Εκεί τι να κάνει και η άλλη. Φταίει και η άλλη, δεν φταίει. Αλλά, μ' αρέσει που τους δικαιολογείς όλους. Όχι, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται εδώ. Δηλαδή είναι μια παρεξήγηση. Είναι μια γυναίκα όμορφη, μια γυναίκα σεξουαλικότατη, γιατί είναι ζώδιο της γης. Έχει πολύ ανάγκη από το σεξ, αλλά δεν ξέρει πώς να το βγάλει. Και είναι και λίγο κλόουν οι γυναίκες παρθένες. Δηλαδή οι παρθένοι. Μπορεί, ας πούμε, να θέλουν να βγάλουν τη σεξουαλικότητα και ο τρόπος που να το κάνουν να θυμίζει λίγο τη Δήμητρα στους απαράδεκτους. Έχουμε και καρπούζια, έχουμε και μπανάνες, έλα Σπύρο, να κάνουμε το 9,5 εβδομάδες, ας πούμε. Και ο τρόπος που, δηλαδή, είναι λίγο άγαρμπες στον τρόπο που φλερτάρουν και κάνουν σεξ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είδατε που σας είπα στο όνειρο, αρχίσατε ότι γελάμε εδώ στο Άρωμα Ελλάδα. Γελάμε πολύ με αυτά, ναι. Πάμε στη ζυγό. Για πες να ακούσω και για τον οροσκόπο. Έχει πλάκα, γιατί δεν είναι μια καθαρά σεξουαλική γυναίκα, είναι μια πνευματική γυναίκα. Αν βάλεις τη ζυγό τώρα σε μια κατάσταση που να της πεις τι προτιμάς, να είσαι η θεοκούκλα, ας πούμε, η θεογκόμενα, η Μπριζίτ Μπαρντό, ας πούμε, όλοι άντρες σε θέλουν, αλλά εσύ ποτέ να μην έχεις οργασμό, ή να είσαι μια γυναίκα που θα έχει το τέλειο σεξ, αλλά δεν θα πολύ βλέπεσαι, δεν θα πολύ αρέσει, απλά θα σε βλέπεις. Θα επιλέξεις το πρώτο. Θα επιλέξεις το πρώτο. Αυτό λέει πάρα πολλά για τη, για τη γυναίκα ζυγό. Και ένα από αυτά τα οποία λέει είναι ότι πολλές φορές χάνει το δέντρο γιατί κοιτάζει, μάλλον χάνει το δάσος γιατί κοιτάζει το δέντρο. Είναι γυναίκες που βέβαια μαθαίνουν σιγά σιγά διάφορα κόλπα. Είναι πολύ καλές στα γύρω-γύρω, όπως και οι άντρες ζυγοί, το έχω πει. Είναι πολύ καλή στο petting που λένε, δηλαδή στο γύρω-γύρω, το παιχνίδι, όλα αυτά. Αλλά είναι γυναίκες που δύσκολα βιώνουν τον οργασμό μέσα στη σεξουαλική σχέση. Και αυτό συμβαίνει γιατί σε ένα βαθμό δεν είναι καλά συμφιλειωμένες με το σώμα τους. Δίνουν τόση πολλή ενέργεια στο να είναι τέλειο το πόδι, να μην έχει ούτε μια τριχούλα, να μην έχει κυταρίτιδα, να μην έχει το στήθος ραγάδα, να μην είναι λίγο πεσμένο το μαλλί, να μην είναι απεριποίητο. Και τι στάση θα πάρω στο σεξ που να φαίνομαι πιο καλή, να με φωτογραφίσουν και χάνουν την επαφή με το σώμα τους. Αυτό είναι κάτι που να το προσέξουν. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι λιγότερο. Δεν υπάρχουν ζώδια πιο σεξουαλικά και λιγότερο σεξουαλικά. Αυτό είναι ένα μύθος. Υπάρχουν ζώδια που είναι πιο συμφιλειωμένα με τη σεξουαλικότητά τους και άλλα που δεν είναι. Η ζυγίνα δεν είναι αρκετά συμφιλειωμένη και εκεί χάνει πόντους, ενώ είναι γυναικάρα. Λοιπόν, πάμε στη Σκορπιό. Πάμε η Σκορπιό, αντίθετα ζώδιο από τον άντρα Σκορπιό, ο οποίος λειτουργεί μέσα σε περίεργα καλούπια και μπορεί να βγει πολύ σεξι, μπορεί να βγει και πολύ ξενέρωτος, η γυναίκα Σκορπιό 9 στις 10 φορές είναι πολύ σεξουαλική. Όμως, είναι μια γυναίκα που λειτουργεί με ενοχές και αυτό και θα δεις πάρα πολλές σκορπίνες, γεροντοκόρες και νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Να έχουν να κάνουν σεξ και 10 χρόνια, ας πούμε. Γιατί κάποιος κάποτε κάπου τους είπε ότι είναι ελαφρών ηθών, ότι είναι εξόλες και προόλες. Και το πιασε αυτό η σκορπίνα και για να εκδικηθεί, για να εκδικηθεί το αντρικό φύλλο που κατακάνει αυτά, δεν κάνει σεξ. Λοιπόν, είναι ένα ζώδιο περίεργο το οποίο έχει τρομερή σεξουαλικότητα, αλλά μπορεί να την ελέγχει και πάρα πολύ καλά. Αυτό το έχει και ο εγώκερος, το έχει και ο Σκορπιός. Έτσι είναι κοινό χαρακτηριστικό τους. Λοιπόν, εάν δεν πέσουμε λοιπόν στη σκορπίνα που έχει τα 6.000 ταμπού και δεν θέλει να έχει καμιά επαφή με το σώμα της και κυρίως με τον άντρα, γιατί τον βλέπει υποδέστερο, γιατί μισεί τον πατέρα της ή δεν ξέρω γιατί άλλο, και πέσουμε σε μια γυναίκα. Είναι βέβαια πολύ μικρό το κομμάτι αυτό στις γυναίκες Σκορπίου, και πέσουμε σε μια κλασική γυναίκα Σκορπίου, είναι η γυναίκα που δεν έχει ταμπού. Αγαπάει πάρα πολύ το σώμα της, αγαπάει πάρα πολύ το σεξ, της αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζεται. Αυτό που δεν αντέχει είναι να την ξεφτιλίζουν. Δηλαδή, ναι, μεν κύριε, όταν είμαι στο κρεβάτι μπορείς να μου πεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν θα σηκωθούμε από το κρεβάτι, αν μου πεις ό,τι θέλεις, θα φας μπουνιά. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή ακριβώς και οι ίδιες προκαλούν με τη σεξουαλικότητά τους τον άλλο να τις βλέπει λίγο ως σεξουαλικά αντικείμενα, όταν μπαίνουν σε σχέσεις και αντιλαμβάνονται ότι είναι πιο πολύ σεξουαλικά αντικείμενα και λιγότερο τις βλέπουν ως προσωπικότητες, χωρίζουν, λες και φταίει ο άλλος. Δηλαδή, αν πας στον άλλον και του πεις: κοίταξε, εγώ εδώ είμαι το τέλειο σεξουαλικό εργαλείο, δεν θα το ξαναβρεις άλλος σαν και εμένα,
ο άλλος σε βλέπει έτσι και αντιδρά έτσι και όπου σταθεί και όπου βρεθεί κοιτάει να σε πιάσει από εδώ, να σε βουτήξει από εκεί και εσύ του λες δεν με σέβεσαι, φύγε από τη ζωή μου. Ο άλλος φυσικό να τρελαθεί, σου λέει κάτσε, τι γίνεται εδώ. Πρέπει να ξέρουν οι σκορπίνες να βάζουν όρια. Γιατί επειδή δεν έχουν όρια στο κρεβάτι, μπορεί να μην έχουν όρια και στις σχέσεις. Η γυναίκα σκορπιός θέλει στο κρεβάτι να της τα κάνεις όλα, να τα κάνει όλα, να μην υπάρχει κανένα ταμπού, αλλά όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι να της φέρεσαι σαν να είναι κυρία, σαν να είναι προσωπικότητα, για να μπορέσει να είναι μέσα στη σχέση. Για πάμε και στις τοξοτίνες, γιατί και αυτές έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Είναι οι γυναίκες που έχουν πιο εύκολο οργασμό από οποιασδήποτε άλλες. Είναι πάρα πολύ συμφιλειωμένες με τον οργασμό. Δηλαδή, μερικές φορές πιάνουν και την ταχύτητα του φωτός, λειτουργούν πιο γρήγορα και τους άντρες. Είναι εύκολες γυναίκες στο κρεβάτι, όχι εύκολες στο να πέσουν στο κρεβάτι, εύκολες στο να αντιδράσουν με τον τρόπο που πρέπει και να χαρούν το σεξ. Έτσι δηλαδή το έχουν οι γυναίκες. Επειδή συνήθως είναι και αρκετά όμορφες, κάνουν ένα πολύ ωραίο συνδυασμό και αυτό που μου αρέσει στις τοξοτίνες και μπράβο τους είναι ότι μπορεί να είναι στο κρεβάτι αγριόγατες, στη ζωή γλυκύτατες, όμορφες, αξιοπρεπέστατες και να το παίζουν και πολύ κυριλέ και κυρίες. Στην πραγματικότητα, αυτό που είναι οι τοξοτίνες είναι αγριόγατες στο σεξ. Όλα τα άλλα είναι καθρέφτης. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Τα βάζουν μπροστά γιατί θέλουν και να έχουν και τη λάμψη τους και το κυριλέ τους και όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, μια κλασική τοξοτίνα είναι όπως ήταν η Brooke Shields στη Γαλάζια Λίμνη, γιατί είναι και λίγο παρθένα. Με ποια έννοια παρθένα, ότι όχι με την έννοια του φυλάω το σώμα μου γιατί έχω ταμπού, αλλά με την έννοια ότι είμαι ένα παιδί της φύσης και λειτουργώ. Εντελώς φυσικά. Ναι, ό,τι κάνω είναι στη φύση μου. Μπράβο, λοιπόν, λειτουργεί ακριβώς όπως όλα τα υπόλοιπα ζώα στη φύση. Ακολουθεί το σώμα της. Και βέβαια υπάρχει και η δυστυχία βέβαια της γυναίκας τοξοτίνας που παντρεύεται πολύ μικρή, γιατί βιάζεται να χαρεί το σεξ και μετά λέει τι έκανα, χτυπάει το κεφάλι του τον τοίχο. Αλλά οι περισσότερες τοξοτίνες νομίζω ότι είναι γυναίκες που θα βρουν τον τρόπο να χαρούν με το σεξ. Το πρόβλημα με τις γυναίκες τοξοτίνες είναι αυτό που έχουν και οι κρυαρίνες, ότι είναι πιο πολύ αυτός στο κρεβάτι και λιγότερο τους ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Έτσι, δηλαδή, ένας άντρας να νιώσει πολύ εύκολα περήφανος γιατί έφτασε την τοξοτίνα στο σημείο να τρελαίνεται και να χτυπιέται και να φωνάζει, δεν ξέρει ότι το έχουν κάνει και άλλες άντρες από αυτόν. Το παίρνει προσωπικά έτσι. Λοιπόν, η εγωκερίνα τώρα, η οποία είναι κυρία καθόλου βεβαίως, είναι μια γυναίκα που αντίθετα από τον άντρα εγώκερο που είναι ομός, είναι πάρα πολύ αισθησιακή. Δηλαδή, ο άντρας εγώκερος είναι αυτός που λέει κάτσε κάτω να σε ρίξω στο κρεβάτι, έτσι γουστάρω. Εντάξει. Η γυναίκα όμως εγώκερος είναι αυτή που θα σου κάνει και το μασαζάκι, θα σου κάνει κλείσει και πονηρά το ματάκι, θα σου κάνει και το κολπάκι, θα σου κάνει και το στριπτιζάκι. Και λες, οπα, σκορπίνα έχω να κάνω με εγωκερίνα. Είναι πολύ δυνατές στο κρεβάτι οι εγωκερίνες. Απλά πολλές φορές εγκλωβίζονται μέσα στο ρόλο της καλής συζύγου. Οι εγωκερίνες πουγού, προγάμου. Πουγού ή μετάγου, άμα χωρίσουν. Μέσα στο γάμο, επειδή επιλέγουν πάντα ένα σύντροφο που να τον σέβονται και να τον εκτιμούν πολύ, γιατί δεν θα πάρει εγώ και να κάποιον που δεν εκτιμά και δεν σέβεται, προσπαθώντας να του δείξει πόσο κυρία είναι και πόσο σωστή και πόσο καλή και να μην του δώσει κανένα λόγο να της πει κάτι παραπάνω, πετάει τη σεξουαλικότητά της στην άκρη και γίνεται όλο το υπόλοιπο. Δεν το καταλαβαίνει, αλλά το κάνει αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές χάνει τον άντρα της από μία άλλη γυναίκα γιατί δεν βγάζει τόσο σεξουαλικό, όταν μπορεί να είναι 100 φορές πιο σεξουαλική από την ερωμένη. Έτσι. Λοιπόν, τώρα με τις υδροχώους, υπάρχει με τις γυναίκες υδροχώους ένα πολύ μεγάλο μύθος ότι είναι ψυχρές. Θα σου πω ονόματα. Θα σου πω ονόματα, Σπεράτζα Βρανά, Σακύρα και πολλά άλλα που θα δεις ότι έχουμε να κάνουμε με γυναίκες που είναι υπέρματα σεξουαλικές. Η γυναίκα υδροχώος δεν είναι το πρόβλημά της ότι δεν είναι σεξουαλική. Το πρόβλημα της γυναίκας υδροχώου είναι ότι είναι σεξουαλική όπως και ο άντρας υδροχώος. Μηχανικά. Δηλαδή, είναι σεξουαλική με την έννοια ότι βιολογικά είναι συμφιλειωμένη με το σεξ και δεν έχει ταμπού. Δεν μπορεί να μπει σε πιο προσωπικούς ρόλους. Δηλαδή, πιο προσωπικός ρόλος σημαίνει να βγάλω και συνέστημα, να βγάλω και ξέρω εγώ, αν θέλεις, και το μίσος και το πάθος και το ξύλο και ό,τι μπορεί να βγάλει ο έρωτας. Γιατί η γυναίκα υδροχώος λειτουργεί λίγο ευθεία. Όμως η γυναίκα υδροχώος είναι μια πάρα πολύ σεξουαλική γυναίκα, απλά όπως και ο άντρας υδροχώος μπορεί κινδυνεύει να πέσει πιο πολύ στο πολύ παρά στο καλό. Ναι. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές σε μια γυναίκα υδροχώο χρειάζεται ένας άντρας σκορπιός. Για να τη βάλει στη διαδικασία να μπει πιο βαθιά στο σεξ, να καταλάβει ότι το σεξ δεν είναι μόνο σεξ που περνάμε καλά και ευχαριστιόμαστε και κάνουμε και πειραματάκια, γιατί ωραία, γιατί είναι και αυτές του πειράματος, γιατί είναι αέρας.
αλλά είναι και μια προσωπική επαφή που ερχόμαστε οι δυο μας να γίνουμε ένα. Να γνωριστούμε μέσα από αυτό. Γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνει. Έτσι, δηλαδή, δυσκολεύεται να βγάλει συνέστημα μέσα στο σεξ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σεξουαλική. Έτσι. Αντίθετα, η γυναίκα ψάρι βγάζει πάρα πολύ συνέστημα στο σεξ και είναι και νιάου-νιάου. Νιάου-νιάου. Πιο νιάου-νιάου πεθαίνεις. Έτσι, δηλαδή, είναι η γυναίκα. Εγώ, ας πούμε, έχω δει το εξής φοβερό και τρομερό με τις γυναίκες ηχθείς, να είναι συνέχεια σε μία ειδιπάθεια. Κοιτάξτε με, είμαι πάρα πολύ σεξουαλική. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Λοιπόν, είναι η γυναίκα που δεν θα ήθελες ποτέ να έχεις αντίζηλο, λέει, και θα σου φάει τον άντρα. Γιατί καταφέρνει να πείσει τον άντρα ότι είναι. Εκείνη είναι και άλλοι δεν είναι. Ότι και εκείνος είναι και άλλος δεν είναι. Ότι αγόρι μου, εγώ σε θέλω τόσο που θα πεθάνω αν δεν κάνεις κάτι, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, έχω δει τέτοιες γυναίκες. Είναι δηλαδή να μην βάλεις στο μάτι η άντρα ή η γυναίκα. Είχα μια φίλη λοιπόν ηχθή που άνοιξε το ζώδιο των ηχθείων, η οποία ήταν. Εντάξει, η κοπέλα δεν το κατακρίνω, είχε πάρα πολλούς εραστές. Το ωραίο δεν ήταν μόνο ότι είχε πάρα πολλούς εραστές, αλλά ήταν ότι όταν βγαίναμε μαζί, τη είχα βαρεθεί να τη βλέπω να τους φυλάει, να τους χαϊδεύει, να τρίβεται, να κάνει. Κάποια στιγμή λοιπόν τη ρωτάω, να σου πω κάτι, έχει συχνά οργασμό? Και μου λέει, πρέπει μια φορά νομίζω να είχα. Και ρωτή είναι όλο αυτό το υπόλοιπο. Δηλαδή, αν δεν έχεις. Δηλαδή, πολλές φορές οι ψαρίνες. Είναι πολύ του γύρω-γύρω. Όχι, είναι του θεάματος. Θεάματος. Είναι δηλαδή, παίζουν δράμα. Και γουστάρουν να χαίρονται όλο αυτό το δράμα που περιέχει το σεξ και η σχέση. Και το ίδιο αυτό κάθε αυτό το σεξ, να μην το κατανοούν. Αυτό συμβαίνει και στους άντρες ψάρια πολλές φορές. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή, πεθαίνω, κάνω, ουράνω. Αλλά στο σεξ αυτό κάθε αυτό, ξέρεις, τα ψάρια δεν έχονται σε επαφή. Ο καθένας αφήνει τα αυγά του. Δηλαδή, αν δεις τα ψάρια στη θάλασσα, δεν έρχονται σε επαφή. Το κάθε ψάρι αφήνει τα αυγά του και τα αυγά ενώνονται και κολλάπτονται και βγαίνουν τα καινούργια ψαράκια. Κινδυνεύουν λίγο και οι άντρες ψάρια και οι γυναίκες ψάρια να μην γίνονται ένα με τον άλλον. Να είναι σεξουαλική, υπέρμετρα σεξουαλική, αλλά ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα ψαρίνα δεν είναι θερμή. Η γυναίκα ψαρίνα είναι πάρα πολύ θερμή. Αυτό που δυσκολεύεται πολύ και η γυναίκα και ο άντρας ψάρι είναι να βγουν από μια κατάσταση αυνανιστική, σε εισαγωγικά, δηλαδή ότι. Κάνω σεξ γιατί θέλω να ευχαριστηθώ εγώ και να δούνε πώς μπορούν να κάνουν σεξ και να ευχαριστούν με τον άλλον. Αυτό είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Είναι πολύ ερωτικά πλάσματα αλλά, και το δείχνουν κιόλας, αλλά μπορεί να είναι fake όλο αυτό. Και μπορεί να είναι πολύ πιο fake από ότι αυτό που κάνει μια υδροχώος, ας πούμε. Επομένως, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η γυναίκα τοξότης είναι η νούμερο ένα ερωμένη του ζωδιακού κύκλου. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, πιστεύω ότι, ας πούμε, μια γυναίκα ψάρι, αν πραγματικά ερωτευτεί και γίνει ένα με τον άλλον και έρθουν πολύ κοντά, μπορεί να είναι η απόλυτη ερωμένη, η απόλυτη νύμφη. Το ίδιο συμβαίνει με μια γυναίκα σκορπιό, το ίδιο συμβαίνει με μια γυναίκα λιοντάρι. Απλά οι τοξοτίνες φαίνονται πιο πολύ ερωτικές. Ναι. Δεν είναι ότι είναι. Είναι και φαίνονται. Είναι και φαίνονται. Εγώ θα έλεγα ότι αν βάζαμε, ας πούμε, ένα top 3, μέσα στο top 3 θα έβαζα τις σκορπίνες, τις τοξοτίνες και τις λιονταρίνες. Αλλά. Και τις καρκίνους γυναίκες ίσως. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με τόσο με το πόσο ερωτικός είσαι, αλλά με το πόσο μπορείς να ξεπεράσεις τα ταμπού σου και να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να είναι ο εαυτός του. Και να έχεις βρει και το σωστό άνθρωπο, το σωστό σύντροφο για να λειτουργήσεις. Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά αν δεν είσαι ίδιος απελευθερωμένος, και ο Μπραντ Πιτ να σου κάτσει με τη σεξουαλικότητα, δεν ξέρω εγώ πιανού του Πολμοντό, ας πούμε, δεν νομίζω θα το βρεις το θέμα. Σωστό. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γελάσατε αρκετά, δεν έχετε παράπονο μαζί μας και εμείς γελάσαμε και εσείς γελάσατε και όλος ο κόσμος γελάει εδώ. Αλλά πάντα έτσι. Άντε στο καλό, γελάσαμε και σήμερα. Τη Δευτέρα θα πούμε τις αστρολογικές προβλέψεις. Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.